Για βαριές απώλειες του Ουκρανικού στρατού κάνει λόγο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έπειτα από μπαράζ επιθέσεων στα νότια και τα βορειοανατολικά της χώρας. Η Μόσχα αναφέρει ότι μόνο γύρω από την περιφέρεια του Ντόνετσκ τουλάχιστον 60 Ουκρανοί στρατιωτικοί καταστράφηκαν. Επίσης, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, 30 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στη γειτονική περιφέρεια του Λουχάνσκ. Τα κύρια χτυπήματα έγιναν από το πυροβολικό. Βαδίζουμε προς το επόμενο έτος και πρέπει να διατηρήσουμε μια κοινή αντίληψη για τους εθνικούς μας στόχους. Φυσικά αυτή δεν είναι άλλη από την απελευθέρωση των εδαφών μας από τους εχθρούς. Η αποκατάσταση της Ουκρανίας, η επιστροφή των αδελφών μας πίσω στην πατρίδα, μια περαιτέρω προσέγγιση των βασικών μας εταίρων, το άνοιγμα των νέων ευκαιριών για την Ουκρανία στον κόσμο. Όλα αυτά είναι μελλοντικοί μας στόχοι. Στη Χερσόνα τα ρωσικά σφυροκοπήματα συνεχίζονται ακατάπαυστα. Η πόλη έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε πόλη φάντασμα, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι την έχουν εγκαταλείψει, ενώ όσοι έμειναν πίσω καθημερινά θρυνούν θύματα. Όσον αφορά το Κίεβο, εκεί οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ξαφνικές διακοπές ρεύματος όλο το χειμώνα. Οι ζημίες σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας είναι τεράστιες και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού θα πρέπει να βρει τρόπους προκειμένου να επιβιώσει μέσα στο ψύχος. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, κατήγγειλε ότι η Δύση ψάχνει τρόπο να δολοφονήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν.